Καλησπέρα σας και χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Να ευχαριστήσω καταρχήν τους φορείς για την ωραία πρωτοβουλία και την πρόσκληση στην πάντα φιλόξενη αυλή του Μουσείου Εξορίας. Ο κλήρος που μου έλεγε απόψε αφορά τη σχέση του Στέφανου Στεφάνου με τα αρχεία της Αριστεράς, τα κέντρα δηλαδή, που συνδιοργανώνουν απόψε μαζί με το αρχείο της Εθνικής Τράπεζας αυτή την εκδήλωση. Νιώθω πως δεν πρόκειται όμως μόνο γι' αυτό. Το σημαντικό είναι, νομίζω, να κατατεθούν κάποιες σκέψεις για τα αρχεία ως φυσικές ορεύσεις που εκβάλλουν σε χαρτοές συλλογές, περικλίνοντας τα ίχνη των ανθρώπων, αποτυπώματα στους δρόμους που περπάτησε συχνά αναγκαστικά η ελληνική αριστερά, ειδικά εκείνη η γενιά στην οποία ανήκε ο Στέφανος και αυτές που την ακολούθησαν και με τις οποίες συμπορεύτηκε, αναδεικνύοντας έτσι το ρόλο του σε αυτή την υπόθεση που από πολύ νωρίς έδειξε ότι τον αφορά. Δεν κρύβω ωστόσο την αμηχανία μου και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Σκεφτόμουν, πώς άραγε ξεκινά μια ομιλία για ένα φίλο, για έναν κοντινό άνθρωπο όταν δεν υπάρχει πια. Όταν η σχέση εγκύτητας και συνεργασίας, μαθητείας και εκτίμησης έχει ανατραπεί μέσα από την απουσία. Όταν ο άλλος δεν είναι πια άμεσος αποδέκτης των λόγων και των κειμένων που προνομιακά του απευθύνονται. Ποιον τόνο πρέπει να έχει μια ομιλία, μια ολόκληρη εκδήλωση, χωρίς να μετετραπεί σε τυπικό μνημόσυνο, γιατί η πρόθεση δεν είναι αυτή, τουλάχιστον όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι. Η πρόθεση είναι να διατηρηθεί ζωντανή αυτή η φωτίτσα της προσφοράς που άναψε ο Στέφανος μέσα στις διαφορετικές συλλογικότητες που εντάχθηκε και διέθεσε αυτόν, συλλογικότητες της ευρείας αριστερής οικογένειας, όπως η ΕΠΟΝ, η φυλακισμένη και εξόριστη του Εμφυλίου και της Απριλιανής Δικτατορίας, η ΕΔΑ και οι Λαμπράκηδες και αργότερα οι εκδόσεις, η τράπεζα, όλο μάλλον τα αρχεία. Για τα αρχεία λοιπόν ο λόγος και ο αυτοχαρακτηρισμός, εμπειρικός παρήσακτος, με τον οποίο ο Στέφανος Στεφάνου διαφόριζε τη θέση του από αρχαιονόμους και ιστορικούς, καθώς στα 80 του, όπως έλεγε, μπήκε στα χωράφια τους αυτός, ένας ταξιδευτής της κοινωνίας που πολλών δανθρώπων είδε άστεα και νόων έγνω. Αυτά τον Μάρτη του 2008, στην ημερίδα για την νεολαία και τα αρχεία που είχαν τότε συνδιοργανώσει η Ελληνική Αρχαιακή Εταιρεία και η Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας, η αγαπημένη του ΕΜΙΑΝ. 2 χρόνια αργότερα κυκλοφορούσε, με δική του επιμέλεια και του πιο κοντινού συνεργάτη που είχε, νομίζω, του σε όλους μας αγαπητού Ζήσιμου Συνοδεινού, ολοκληρωμένο και στην οριστική πλέον έντυπη μορφή του, το Γενικό Ευρετήριο των Αρχείων της ΕΜΙΑΝ, συνοδευόμενο από μια σημαντικότατη εισαγωγή για το πολιτικό πλαίσιο της εποχής και τα κινήματα της νεολαίας, που εμπίπτουν στα χρονικά όρια των συλλογών της εταιρείας. Καλύτερα όμως να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Η δεκαετία του 90 αποτελεί το σημείο τομή για τα αρχεία της αριστεράς στην Ελλάδα, καθώς συνδέεται, κατά τη γνώμη μου, με 2 καθοριστικά συμβάντα. Το πρώτο αφορά μια αρχιακή συνείδηση που εδραιώνεται σταδιακά και στη χώρα μας, μέσα από την άνθηση των τραπεζικών αρχείων, τη συγκρότηση της αρχιακής εταιρείας, αλλά και, κυρίως, την αναβάθμιση του ρόλου των γενικών αρχείων του κράτους και των ίδιων των αρχείων. Το δεύτερο σχετίζεται με την κατάσταση στον αριστερό χώρο μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού. Τα γεγονότα συνέβαλαν συμβολικά σε μια ήδη δρομολογημένη στη χώρα μας αλλαγή. Αν ο μεγάλος συνασπισμός της αριστεράς των κινημάτων και της οικολογίας, όπως ονομαζόταν, ήταν γεγονός στο πλαίσιο της εκλογικής συμμαχίας του ΚΚΕ με την ΕΑΡ και άλλων μικρότερων κομμάτων της κεντροαριστεράς, η κατάρρευση
οδήγησε σε ευρύτερες αναθεωρήσεις που απέκτησαν διάρκεια κυρίως στο πλαίσιο του χώρου της ανανεωτικής αριστεράς και των απολύξεών του. Στα συμπτώματα αυτών των νέων διαργασιών τοποθετώ και το ότι οι άνθρωποι άρχισαν να αναστοχάζονται δημόσια για την κομματική τους εμπειρία, να μιλούν πιο ελεύθερα και να καταθέτουν πράγματα τα οποία μέχρι τότε παρέμεναν περιορισμένα μεταξύ συντρόφων και συναγωνιστών, αποκοίηματα μιας κριτικής προφορικής παράδοσης που είχε καλλιεργηθεί στα μετεμφυλιοπολεμικά χρόνια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η προσωπική χειραφέτηση από το αυστηρό πλαίσιο της κομματικότητας συνοδεύτηκε τότε σε συλλογικό επίπεδο από αντίστοιχες διεργασίες. Η έννοια του κομματικού αρχείου αποσυνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό από εκείνη του απόρριτου, του μυστικού και του απροσπέλαστου και επομένως από τη μέχρι τότε κυρίαρχη λογική της αποκλειστικά πολιτικής και εσωκομματικής χρήσης των φθαρμένων χαρτιών. Τα έγγραφα ξαναβρήκαν τη χαμένη τους ιστορικότητα και ζήτησαν νέους αποδέκτες. Κατέστησαν τεκμήρια του παρελθόντος, σιωπηλή μάρτυρας μιας ιστορίας συχνά τραγική, την οποία οι μεν οι δικοί όφυλαν να ερευνήσουν, η δε κοινωνία να γνωρίσει και να ενημερωθεί. Αν το λέει λατιμένο από τις υπηρεσίες ασφάλειας, αρχείο της προδικτατορικής ΕΔΑ, ήταν το 1990, το πρώτο αρχείο πολιτικού οργανισμού στην Ελλάδα που παραδόθηκε στην ιστορική έρευνα για επεξεργασία και χρήση, είναι σαφές ότι η δημιουργία το 1992 των ΆΣΚΙ και η έναρξη λειτουργίας του αναγνωστηρίου τους από τα τέλη του 1994 έφερε πιο κοντά στην κοινωνία και στους ερευνητές τα ανοιχτά αρχεία όπως τα φαντάστηκε ο Φίλιππος Ηλιού και η Συναυτό. Δεν πρόκειται όμως μόνο για τα ΆΣΚΙ και τη συλλογικότητα που τότε δημιουργήσαμε. Στον απόϊχο των μεγάλων αλλαγών και στη λογική των αρχείων των ανοιχτών στην ιστορική έρευνα, νέες συλλογικότητες κατέθεταν το στίγμα τους ασχολούμενες με τη συγκρότηση και την ανάδειξη νέων αρχιακών συνόλων της αριστεράς. Η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Μακρονήσου, η γνωστή σε όλους μας ΠΕΚΑΜ, άρχισε να αναζητά πάσης φύσεως αρχιακά τεκμήρια για τη Μακρόνησο και να εκπονεί μελέτες για τη διατήρηση του νησιού ως τόπου μνήμης, και το Μουσείο Εξορίστων Αϊστράτη, που απόψε μας φιλοξενεί, συγκροτήθηκε σε σωματείο, φιλοδοξώντας να δώσει άλλες διαστάσεις πολύ ευρύτερες σε μια αρχικά ιδιωτική συλλογή. Η σειρά είναι μακρά, καθώς εκτείνεται πλέον εκτός των Αθηνών. Περιορίζω τις αναφορές μόνο ακόμα σε δύο φορείς, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω και γιατί η ώρα έχει περάσει. Έτσι, σημειώνω την Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων ΕΔΙΑ και φυσικά την ΕΜΙΑΝ, αυτή τη γόνιμη πρωτοβουλία παλαιών αριστερών νεολαίων, που διευρύνθηκε μέσα στα χρόνια δίνοντας σημαντικά στίγματα γραφής πριν αλλά και μετά την κρίση. Το παρόν λοιπόν σε αυτή την άνθηση που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 90 έδωσε από πολύ νωρίς ο Στέφανος Στεφάνου, μετέχοντας ενεργά στις νέες αρχαιακές συλλογικότητες και μάλιστα με τρόπο ξεχωριστό. Η εμπλοκή του, όπως και αυτή του Τάκη Μπενά, στην αποκατάσταση του αρχείου της ΕΔΑ και η εκδοτική φροντίδα του ευρετηρίου του, έβαινε παράλληλα με τη σταδιακή ανάμειξή του στις αρχαιακές επεξεργασίες σε άλλους φορείς. Εκκινώντας από τη βαθιά του σχέση με τον πολιτισμό της αριστεράς και τη βιωματική γνώση των επιμένων χώρων και της ιστορίας τους, ο Στέφανος δεν συνέδεσε απλά το όνομά του με τα ΆΣΚΙ και τους φίλους τους ή με τα διοικητικά συμβούλια του Μουσείου Εξορίστων και της ΕΜΙΑΝ. Λειτουργήσε ως φυσικός συνεκτικός συστός που διαπέρασε με την παρουσία του όλες τις νέες δημιουργικές συλλογικότητες, βοηθώντας μας να κτίσουμε σχέσεις επικοινωνίας και εγκύτητας μεταξύ μας. Αυτά σε ένα πρώτο επίπεδο, επιφανειακό θα έλεγα. Για τον Στέφανο τα πράγματα πήγαιναν πιο βαθιά. Κομμουνιστής, αριστερός στη ζωή και στην πράξη, με σαφή απόσταση από τους σεισμούς και τους κομματικούς μηχανισμούς ήδη από τα χρόνια της δικτατορίας, είχε απόλυτη συνείδηση της σημασίας των αρχείων, όχι μόνο ως καλών εργαλείων για την έρευνα, αλλά για τη διατήρηση της λογικής μνήμης.
Εξού και η σταθερή ανασχόλησή του με τη συγκέντρωση και την οργάνωση προσωπικών ιδιωτικών αρχείων και συλλογών, κυρίως στο πλαίσιο της ΕΜΙΑΝ. Πέραν όμως της σημασίας των αρχιακών μονάδων και συλλογών, γνώριζε εξίσου καλά ότι το μεγάλο αφήγημα της ελληνικής αριστεράς, όπως και οι επιμέρους συνθέσεις, δεν μπορούν να υπάρξουν με αόριστες αναφορές στο κοινωνικό υποκείμενο. Πίστευε ότι η συλλογική μνήμη και η ιστορία του χώρου οφείλουν να έχουν ως αφετηρία τις ευρύτερες δυνατές αναγραφές σε ονόματα και, στο ρόλο των αφανών όσων αγωνίστηκαν, όσων στρατεύτηκαν στη συλλογική υπόθεση. Σε αυτούς τους αφανείς κυρίως προσπάθησε να δώσει πίσω την ξεχασμένη τους φωνή, να τους ανακαλέσει στη μνήμη με την ταυτοποίησή τους. Σε αυτούς έστρεψε κατεξοχήν την προσοχή του, ενισχύοντας με την πείρα και τη φρεσκάδα του μυαλού του τους τρεις φορείς με τους οποίους κατεξοχήν συνεργάστηκε. Την ΕΜΙΑΝ, τα ΆΣΚΙ και το Μουσείο Εξορίας. Έτσι, δηλώνοντας ο ίδιος ένας από τους πολλούς, μας κοινώνησε τις γνώσεις του, πρωταγωνιστή στη μνημείωση των χώρων όπου βημάτισε και των ανθρώπων που συνάντησε στη μακρά του διαδρομή. Στέφανε Στεφάνου, σε ευχαριστούμε και σε αντιχαιρετούμε.